Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Οι εξελίξεις που έχουμε θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Ο Τζον, ο ήρωας που όλοι αγαπάμε να μισούμε, δεν κρατιέται και πιάνεται στα χέρια με τον αστυνόμο Κουράκο, στέλνοντάς τον κυριολεκτικά στο νοσοκομείο. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Κουράκος ζει μια βραδιά που δεν θα ξεχάσει σύντομα. Ξεκινά με μια έντονη χημεία ανάμεσα σε εκείνον και την Άνση, που καταλήγει στο κρεβάτι. Η κατάσταση ανεβαίνει επίπεδο, με πάθος να κυριαρχεί και η νύχτα να φαίνεται να τους παίρνει και τους δύο. Από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα περίμενε η Νάνση. Ενώ για την Νάνση τα πράγματα μοιάζουν να γίνονται σοβαρά, ο Γιώργης την προσγειώνει απότομα στην πραγματικότητα. Της ξεκαθαρίζει πως αυτό που συνέβη ήταν μια εφήμερη στιγμή, μια νύχτα που απλώς πέρασαν καλά μαζί και τίποτα παραπάνω. Δεν θέλει δεσμεύσεις ούτε κανένα συναισθηματικό δεσμό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν αρέσει καθόλου στην Άνση. Η κοπέλα κολλάει περισσότερο μαζί του. Από εκεί που ξεκίνησε με μια απλή έλξη, τώρα γίνεται αιμονή. Η Νάνση θέλει να συνεχίσει τη σχέση και δεν μπορεί να δεχτεί την ψυχρότητα του Κουράκου. Η απογοήτευση τη διαπερνά και τα συναισθήματά της μετατρέπονται σε μανία. Πλέον δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται τον αστυνόμο. Κάθε του κίνηση, κάθε του λέξη γίνεται μονή για την Άνση. Ο Τζον από την άλλη παρατηρεί πως η κόρη του έχει αλλάξει. Τη βλέπει λυπημένη, απομονωμένη και θλιμμένη. Κάτι τη βασανίζει και ο πατέρας της το καταλαβαίνει αμέσως. Μετά από μια συζήτηση που έχουν, η αλήθεια βγαίνει στην επιφάνεια. Η Νάνση του εξομολογείται τα πάντα. Του λέει πως ο αστυνόμος την εκμεταλλεύτηκε και την πλήγωσε. Η αποκάλυψη αυτή κάνει τον Τζον να φουντώσει από θυμό. Ο Τζον, χωρίς να το πολυσκέφτεται, αποφασίζει να βρει τον Κουράκο και να ζητήσει εξηγήσεις. Πηγαίνει λοιπόν και τον βρίσκει, έτοιμος να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Όμως ο Κουράκος τα αρνείται όλα. Λέει πως δεν έγινε τίποτα που να δικαιολογεί το θυμό του Τζον, πως όλα ήταν συνενετικά και τίποτα παραπάνω. Αυτό όμως δεν αρκεί για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ο θυμός του Τζον ξεσπάει και πριν το καταλάβουν, οι δύο άντρες αρχίζουν να μαλώνουν άγρια. Η ένταση αυξάνεται, τα νεύρα είναι τεντωμένα και τα λόγια δεν αρκούν πλέον για να λυθούν τα προβλήματα. Οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια και η κατάσταση ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο. Μάλιστα, σε μια στιγμή κορύφωσης, ο Τζον καταφέρνει ένα δυνατό χτύπημα στον Κουράκο, αφήνοντάς τον αναίσθητο. Ο αστυνόμος πέφτει κάτω και μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί προσπαθούν να το συνεφέρουν, ενώ η κατάσταση κρέμεται από μια κλωστή. Η επίθεση αυτή θα έχει σίγουρα συνέπειες, τόσο για τον Τζον όσο και για τον Κουράκο. Το τι θα γίνει μετά δεν το ξέρουμε ακόμη. Αλλά το σίγουρο είναι πως τα πράγματα έχουν ήδη πάρει μια αλεξέλεγκτη τροπή. Ο Τζον, που αρχικά ήθελε μόνο να προστατεύσει την κόρη του, τώρα βρίσκεται μπλεγμένο σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Οι νέες εξελίξεις θα είναι καθοριστικές και για τους δύο. Τι θα κάνει άραγε η Νάνση μετά από όλα αυτά? Θα παραδεχτεί την αλήθεια ή θα συνεχίσει να τρέβει ελπίδες για τον αστυνόμο? Και ο Κουράκος θα μπορέσει να επανέλθει και να συνεχίσει τη ζωή του όπως πριν? Οι επόμενες κινήσεις θα κανονίσουν την πορεία της σειράς. Εσείς μείνετε μαζί μας για ακόμη περισσότερες καταιγιστικές εξελίξεις και μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να πατήσετε το κουμπί του subscribe για να μην χάνεις καμιά από τις επόμενες εκπλήξεις. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!